και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτόν. Άλλο δε έπεσε επί την πέτρα και αναθιένε ξηράνθη διότι δεν είχε ικμάδα. Και άλλο έπεσε εις τον μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε άκανθε απέπνιξαν αυτό. Και άλλο έπεσε επί την γην την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Οι ρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπε εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών δια να μην βλέπω συνενώ βλέπουσιν και να μην καταλαμβάνω συνενώ αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδό είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών δια να μην πιστεύσωσιν και σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη ή την εσόταν ακούσωσιν με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν δεν έχουσιν. Ή την εσ προς καιρόν πιστεύουσιν και εν καιρό πειρασμού αποστατούσιν. Το δε πεσόνι στους ακάνθας ούτι είναι εκείνη ή την εσήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσιν και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσιν. Το δε εις την καλήν γίνει ούτι είναι εκείνη ή την εσ ακούσαντες των λόγων κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας και πάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υπό κάτω κλίνης αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου. Δια να βλέπω συν το φως εις ερχόμενη, διότι δεν υπάρχει κρυπτόν το οποίον δε θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον το οποίον δε θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί εις το φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι όσης έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και όσης δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Συνέτρεχεν λοιπόν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως. Είναι καλό να γνωρίζουμε αδέλφια μου ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων όσον αφορά τους ακροατές του λόγου. Η μία κατηγορία είναι οι όχλοι, οι οποίοι ζητούν κάτι από τον Θεό για εκείνη τη στιγμή και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Είναι και η κατηγορία των μαθητών. Είναι αυτοί που ζητούν να μάθουν κάτι βαθύτερο και προσδοκούν ο Κύριος να τους πάρει στο κατηδίαν, πράγμα το οποίο και γίνεται. Είναι όμως και οι 3 μαθητές τους οποίους ο Κύριος παίρνει μαζί του στο όρος της μεταμορφώσεως. Αυτοί είναι που ξεχνάνε τον ύπνο και ακολουθούν τον Κύριο μέσα στη νύχτα και βλέπουν πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μεταμορφωθεί. Και βέβαια γίνονται κοινωνοί και μέτοχοι της αιωνιότητος, διότι βλέπουν τον Ηλία και τον Μωυσή συλλαλούντας μετά του Κυρίου. Υπάρχει όμως και μια 4η κατηγορία. Αυτή είναι του Ιωάννου, του μαθητή της αγάπης, ο οποίος έχει ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο χαρακτηριστικό. Είναι και κλειμένος παρά τον κόλπο του Ιησού. Είναι ο μοναδικός εκ των μαθητών που θα ακολουθήσει τον Χριστό μέχρι κάτω από το Σταυρό. Ο καθένας από εμάς λοιπόν διαλέγει και παίρνει. Και ανάλογα με αυτό το οποίο διαλέγει, ακολουθεί και την κατάλληλη οδό. Και ο Κύριος τώρα θέλει να μας δείξει αυτή την οδό. Όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ακούει κανείς. Γι' αυτό μας λέει προσέχετε πώς ακούετε. Αυτό το προσέχετε πώς ακούετε μεταφράζεται κατ' ουσίαν ως εξής. Το τι θα λάβετε, αν θα λάβετε, έχει να κάνει με το αν έχετε προετοιμαστεί καταλλήλως. Γι' αυτό λέει προσέχετε πώς ακούετε. Γιατί όλοι ακούμε, αλλά δεν ακούμε όλοι το ίδιο. Όλοι ακούμε, αλλά δεν λαμβάνουμε όλοι το ίδιο. Ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος, αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλους. Και όχι δεν είναι για όλους παντοδύναμος επειδή ο Κύριος κάνει την επιλογή, αλλά γιατί είναι διαφορετικές εγέες, εκαρδίες ημών. Δηλαδή έχει να κάνει με την
προετοιμασία, αν υπάρχει ανάλογη προετοιμασία. Γιατί εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει. Το θέμα είναι ποιος ακούει. Η προετοιμασία λοιπόν για την ακρόαση του λόγου, για την υποδοχή του λόγου, είναι το άπαν. Ανάλογα με την προετοιμασία ενεργεί και ο λόγος. Και λέει ο Παύλος, ευχαριστώ τον Θεόν ότι παραλαβώντας τον Λόγο του Θεού από εμάς, εδέχθητε αυτόν ως Λόγον Θεού, καθώς πραγματικά είναι και ουχεί ως Λόγον ανθρώπων, και αυτός ο Λόγος άρχισε να ενεργεί ανάμεσά σας. Με ποιον τρόπο? Με διανομές Πνεύματος Αγίου και με θαύματα, με φανερώσεις κρυφίων καρδιών και με αναγγελίες γεγονότων, οι οποίες συμβαίνουν τις επόμενες ημέρες. Αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία. Βλέπουμε για παράδειγμα την περίπτωση του Κορνηλίου. Κηρύττει ο Πέτρος και την ώρα που κηρύττει λαμβάνουν όλοι αυτοί Πνεύμα Άγιο. Εμείς ξέρουμε και το βλέπουμε ανάμεσά μας και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος βαφτίζει και στις μέρες μας και στις εκκλησίες μας με Πνεύμα Άγιο. Όταν γονατίσουμε και βλέπουμε σε αυτόν τον αγώνα ότι ο Θεός συμμαρτυρεί βαφτίζοντας με Πνεύμα Άγιο. Θέλουμε όμως να δούμε μέσα στο κήρυγμα ο Κύριος να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δεν το θέλουμε αυτό? Να κηρύτε το Λόγος του Θεού και από κάτω την ώρα που κηρύτε το Λόγος να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Αυτό το θέλουμε. Έγινε αυτό όταν μίλαγε ο Πέτρος. Θα μου πεις, ήταν ο Πέτρος. Δεν ήταν ο Πέτρος μόνον, ήταν και ο Κορνήλιος. Γιατί σε τι καρδιά έπεσε ο κηρυχθής Λόγος του Πέτρου? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την ώρα που του κηρυτόταν ο Λόγος του Θεού, σε ποια κατάσταση ήταν? Ήμην τεσσάρων ημερών νηστεύων. Δηλαδή ήταν σε έναν αγώνα παρατεταμένης εξήτησης. Έψαχνε τον Θεό. Ήθελε να ακούσει τον Λόγο του, ήθελε να του μιλήσει ο Θεός. Ήθελε να τον επισκεφθεί, πράγμα το οποίο έγινε. Ο Λόγος έπεσε σε γη αγαθή. Βλέπουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Λυδίας, την οποία την ευαγγελίζει ο Παύλος και της οποίας ο Κύριος της δίνηξε την καρδία, γιατί μίλησαμε για γη αγαθή, για καρδιά καλή. Γιατί ο Κύριος αυτήνης της ανοίγει της καρδίας και εμένα τη δικιά μου δεν την ανοίγει? Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκείνη, εκτός αν ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Ξέρουμε όμως επαληθείας ότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της Λυδίας? Σεβωμένη τον Θεό νίκουε. Δεν κοίταζε δεξιά και αριστερά. Δεν κοίταζε το παιδάκι που περνάει από δίπλα. Δεν χαιρετούσε τον αδερφό ο οποίος έμπαινε εκείνη την ώρα. Όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Σεβωμένη τον Θεό οίκουε. Η καρδιά της, τα μάτια της, ο νους της ήταν προσιλωμένη στα υπό του Παύλου λαλούμενα, που ήταν του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε βλέποντας ο Θεός την παρατεταμένη προσοχή της, που σημαίνει δίψα, αλλά και την ευσέβειά της, της άνοιξε την καρδιά. Άρα, όταν ακούμε με προσοχή και με ευσέβεια το Λόγο του Θεού, είναι σαν να δίνουμε πράσινο φως στον Κύριο να ανοίξει την καρδιά για να χωρέσει το θαύμα. Γιατί ο Λόγος του Θεού, όταν ενεργείται, κάνει θαύματα, έτσι δεν είναι? Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ακρόαση του Λόγου, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ακρόαση. Όλοι ακούνε, αλλά όλοι δεν λαμβάνουν. Όλοι ακούνε, αλλά όλοι δεν γεύονται. Κάποιοι γεύονται. Ποιοι? Αυτοί που έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως. Όταν έχουμε, ας πούμε, προσευχή 7 με 8, δεν γίνεται για λόγους τυπικούς αυτό. Γιατί δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, ας κάνουμε ένα 7 με 8 και ένα 8 με 9 και ένα 9 με 10. Δεν είναι αυτό. Το 7 με 8 είναι η προπαρασκευή. Γιατί θα εξέλθει ο Σπύρον για να σπείρει. Πού θα σπείρει? Θα σπείρει σε τσιμέντο, θα σπείρει σε πέτρες, θα σπείρει σε αγκάθια. Τι είναι το 7 με 8? Είναι η δυνατότητα που μας παρέχει ο Θεός να του δώσουμε τη δυνατότητα να σκάψει το Πνεύμα το Άγιο, να μας πληρώσει, να φύγουν οι πέτρες, να φύγουν τα αγκάθια, να φύγουν οι εμπάθειες, να φύγουν οι μέριμνες, να φύγουν οι κακίες, να βγει ο Σπύρος να ανέβει, να σπείρει και ό,τι σπέρνει να χτυπάει στο κέντρο της υπάρξεώς μου. Και τότε αυτό το πράγμα να μετουσιώνεται πώς, τι, σε ενέργεια Θεού. Αυτό θέλει. Και λέει τώρα, εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Το θέμα είναι ποιος πραγματικά ασχολείται με αυτή την σπορά.
και κατά πόσο δεν γίνεται παθητικός δέκτης αυτής της φοράς ή από συνήθεια. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία από συνήθεια. Νομίζω ότι ερχόμαστε για να μας μιλήσει ο Κύριος. Για να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Για να μου πει τι θα κάνω. Για να φανερώσει κρύφια καρδίας. Αυτή είναι η σπορά του λόγου. Και ενώ έσπηρε, αυτό το ενώ έσπηρε είναι κατά τη διάρκεια του κηρύγματος. Στο κήρυγμα παίζονται όλα, αδέλφια. Και εάν μελετάμε στο σπίτι μας τον Λόγο του Θεού και αν προσευχόμαστε για να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, είναι για την ώρα του κηρύγματος μεταξύ των άλλων. Δηλαδή να έρθουμε την ώρα του κηρύγματος με μια καρδία έτοιμη και θέλουσα να ακούσει. Και καθώς είναι έτσι η καρδιά, ο σπόρος να βρει χώρο, να φυτρώσει, να καρποφορήσει και όχι μόνο να δεχτώ το θαύμα, αλλά να γίνω και κοινωνός και μέτοχος του θαύματος. Ουέ, αν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Και αλλού πάλι λέγει, για να μην είστε νεκροί εν μέσω το σου των αγαθών. Έχουμε να κάνουμε ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος μιλάει και ο λόγος του είναι παρηγορητικός, ελεκτικός, προφητικός. Τα πάντα είναι ο λόγος του Θεού. Με το λόγο του Θεού είπε λόγο και έγιναν τα πάντα. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Και μην περιμένεις τη ζωή σου να γίνει κάτι αν δεν το πει εκείνος. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν και ό,τι είναι να γίνει από εδώ και πέρα πάλι δι' αυτού θα γίνει. Αμήν. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Ο λόγος του Θεού θα πει λόγο ο Κύριος και θα ανοίξει πόρτα. Θα πει λόγο ο Κύριος και θα μου βάλει ειρήνη. Θα πει λόγο ο Κύριος και θα σε θεραπεύσει. Το θέμα είναι, καλά, εκείνος θα τον πει το λόγο. Εάν όμως ο λόγος αυτού δεν ενωθεί με την πίστη μου, τότε είναι σαν να μιλάμε για μία πρίζα η οποία δεν μπαίνει στο, πώς το λένε αυτό, στο φύς, κάπως έτσι, δεν το λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, κάπως έτσι, εκεί, αυτό με τα που μπαίνουν. Άμα δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν ανάβει φως. Δηλαδή δεν γίνεται θαύμα ή δεν μιλάει ο Θεός. Μιλάει, αλλά δεν τον ακούω. Είναι πανταχού παρόν, αλλά όχι για μένα, δεν τον νιώθω. Είναι σαν την περίπτωση του Δανιήλ, ο οποίος Δανιήλ είναι τρεις εβδομάδες σε έναν αγώνα πνευματικό, άρτο δεν τρώει, άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, ίνος και κρέας δεν εισήλθε στο λάριγκά μου και τελικά γίνεται κοινωνός μιας παρουσίας Θεού που δεν είναι μόνος του, είναι και άλλοι μαζί, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα, μόνο αυτός καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί αυτός είναι σε αγώνα, είναι προετοιμασμένος. Έχει προετοιμαστεί, έχει εξητήσει. Ξέρεις τι είναι, να έρχεται η παρουσία του Θεού στην Εκκλησία, 5, 10, 15 να την καταλαβαίνουν και εγώ ή εμείς οι υπόλοιποι να μην νιώθουμε τίποτα. Τι συμβαίνει? Άρα λοιπόν, ο Σπύρον εξήλθε για να σπείρει. Το θέμα είναι τώρα πού θα πέσει η σφορά. Άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Από ποιους? Από τους περαστικούς, από τους διαβαίνοντες. Ποιοι είναι οι περιδιαβαίνοντες στη ζωή σου? Ποιοι είναι οι περαστικοί? Ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους συναναστρέφεσαι και αφαιρούν το εσπαρθέν? Ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους μιλάς και οι εισηγήσεις τους σε πείθουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να αμφισβητείς αυτό το οποίο προσπαθεί ο Θεός να σου πει? Πρέπει να προσέξεις. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πρέπει να προσέξεις από ποιους λαμβάνεις εισηγήσεις. Και λέει η Γραφή, πού θα υπάγει ο λαός του Κυρίου για να ερωτήσει? Στους νεκρούς? Σε αυτούς δηλαδή που δεν έχουν κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, ή σε αυτούς που κάποτε είχαν αλλά τώρα την έχασαν? Πού? Και λέει, ο λαός θα λάβει απάντηση για αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και να το πω καλύτερα, για αυτό που έχει ανάγκη να κάνει, μόνο αν ανατρέξει στο Λόγο του Θεού και στη μαρτυρία. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε συνδυασμό γεγραμμένου λόγου και πληροφορίας Πνεύματος Αγίου. Αυτά τα δύο κάνουν τον χριστιανό ισορροπημένο και καρποφόρο. Λέει λοιπόν εδώ ότι έσπηρε κι άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Άρα, το μήνυμα είναι φθήρουσιν τα χριστά ήθη εκακέ συναναστροφέ. Πρόσεχε ποιοι είναι αυτοί που σου καταπατάνε αυτό που σου σπέρνει ο Θεός.
και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Δηλαδή οι ψήθυροι από τους καταπατητές, από αυτούς που συναναστρέφεσαι και σου αφαιρούν την δύναμη της επαγγελίας και της υπόσχεσης, τι ακριβώς κάνει? Ο εχθρός αφαιρεί με ψιθύρους που λαμβάνουν θέση βεβαιότητας μέσα μου, μέσα σου, αυτό το οποίο ο Θεός υπόσχεται. Πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος χωρίς υποσχέσεις είναι αδύνατον να γίνει κοινωνός διασφύσεως. Μόνον, καταρχάς, ο άνθρωπος έχει δυνατότητα με τη χάρη του Θεού. Είναι στις προδιαγραφές που του έχει δώσει ο Θεός, κατά χάριν, να είναι κοινωνός διασφύσεως, δηλαδή να είναι μέτοχος ουράνιων καταστάσεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Λέει η Γραφή, ο Πέτρος, «Εδόθησαν εις εσάς οι μέγιστες και οι τίμιες επαγγελίες, είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως». Και όταν ο άνθρωπος δια τούτων, μόνον δια τούτων, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Μου υπενθυμίζει την επαγγελία. Τι μου κάνει ο Λόγος του Θεού? Μου επισημαίνει την επαγγελία. Ο Λόγος την επισημαίνει, το Πνεύμα μου την επισφραγίζει. Εμπειρικά. Όταν ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός θείας φύσεως, τότε αποφεύγει την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Λέμε πολλές φορές, αδελφέ, να ασκήσουμε πίστη, πάλεψε, προσπάθησε, για να μην ενδώσουμε στον κόσμο, είμαστε αδύναμοι, και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία κατά καιρούς αναμασόμεν. Είναι αλήθεια ότι είμαστε αδύναμοι, αλλά αυτό δεν είναι μειονέκτημα, είναι πλεονέκτημα. Έτσι λέει ο Παύλος τουλάχιστον. Όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Δεν το λέει? Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Άρα λοιπόν δεν είναι λόγος να επικαλούμε αδυναμία για να υποστηρίζω την πτώση. Απέναντίας, στην αδυναμία η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται τελεία. Το ενδιαφέρον όμως εδώ, ξέρετε ποιο είναι, αδέλφια μου, είναι ότι ο Θεός δεν με καλεί να αρνηθώ κάτι που με βλάπτει με το να σφιχθώ, αλλά με το να γίνω κοινωνός διασφύσεως, δηλαδή να γίνω κοινωνός της υποσχέσεως. Η υπόσχεση, όταν την εγκολποθώ, όταν την νιώσω να με κατακλείζει, οι παρουσίες του Θεού, οι διανομές του Αγίου Πνεύματος που σηκώνουν το Λόγο του Θεού μέσα, τι λέει η Γραφή? Εάν ο ποταμός, εάν μάλλον ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, κατακλυσμός διαλογισμών, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα εσηκώσει σημαία. Άρα το Πνεύμα το Άγιο δια ξένων γλωσσών, την ώρα που πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, σηκώνει σημαία. Ποια σημαία? Είναι η σημαία της αγάπης που λέει η ασματίζουσα νύμφη, με έφερε εις τον οίκον του ίνου, και η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Η αριστερά αυτού είναι επί την κεφαλή μου, δηλαδή μου καθαρίζει τους διαλογισμούς, η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται, με σφίγγει στην αγκαλιά του και με πείθει ότι με θέλει πολύ και ότι για μένα αυτός είναι και δεν είναι άλλος, και τότε ηρεμώ. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει σιγά σιγά δια του Πνεύματος του Αγίου με το Λόγο του Θεού να γίνεται κοινωνός θείας φύσεως, τότε αποφεύγει την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά, διότι η επιθυμία του έχει αγιαστεί. Αυτό κάνει η κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο και με τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αγιάζει την επιθυμία και με κάνει να αποφεύγω την εν το κόσμο υπάρχουσα επιθυμία. Δεν την έχω ανάγκη. Όταν κάποιος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, δεν την έχει ανάγκη. Όταν ο Θεός δείχνει ένα ενύπνιο ή όταν γίνεται μια προφητεία σε προσωπικό επίπεδο και σου φανερώνει κρύφιο καρδίας, εκείνη την ώρα δεν έχεις ανάγκη. Όταν μελετάς τα λόγια του Θεού και μπαίνει μέσα σου ο λόγος δι' Αγίου Πνεύματος, δεν έχεις ανάγκη. Εκείνη την ώρα δεν σου χρειάζεται να καταφύγεις κάτω από άλλες μιλές, όπως λέει η ασματίζουσα νύμφη. Τι λέει, θυμάστε, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο, λέει, ο αγαπημένος μου είναι ως η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους. Και υπό την σκιάν αυτού επεθύμησα να καταφύγω. Υπάρχουν και άλλες σκίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες σκιές. Εγώ όμως υπό την σκιάν αυτού θέλησα να καταφύγω. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο καρπός αυτού ή το γλυκής στον ουρανίσκο μου. Δηλαδή έχω λόγο Θεού στο στόμα μου. Μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει λόγο Θεού στο στόμα του. Το έζησε ο Δαβίδ. Όπως λέει, ο γλυκής ψαλμωδός του Κυρίου, ο άνδρας ο οποίος ως της ανεβιβάστη σύψους. Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διε μου και ο λόγος αυτού ήλθε επί την γλώσσα μου. Γιατί κατέφυγε κάτω από τη σκιά του Κυρίου.
Υπάρχουν ιδιωτικές θεδραπετεύσεις στις οποίες μπορεί κάποιος να καταφεύγει ή να ξεδώσει. Όμως, αδέλφια, αυτή η συγκεκριμένη σκιά, η σκιά του Κυρίου, έχει τέτοια γλυκιά παρουσία που σε κάνει να φεύγεις από την εν το κόσμο υπάρχουσα. Άρα δεν είναι θέμα μιας προσπάθειας αυτοζορίσματος, είναι θέμα γεύσης. Άμα μου δώσεις εμένα να φάω προβατίνα από τη μία πλευρά και από την άλλη μου δώσεις φακές, σιγά να μην φάω τις φακές. Δεν θα ζοριστώ καθόλου να μην δεν τις φάω. Θα ζοριστείς εσύ. Πάω από μόνος μου στην προβατίνα. Γιατί η γεύση με ελκύει. Άρα τα πράγματα του Θεού δεν θέλουν ζόρισμα με την έννοια ότι χτυπάω το σώμα μου και κάνω κάτι τέτοια. Όχι. Είναι θέμα γεύσης. Ή γλυκαίνεσαι από τους γλυκασμούς του πνεύματος ή μπαίνεις σε μια διαδικασία να θεωρήσεις ότι ο Θεός είναι του νόμου, ότι οι υπόλοιποι είναι νομικιστές και ότι εγώ καταπιέζομαι. Μα δεν είναι έτσι. Οι ασματίζουσαν ήδη δεν καταπιεζότανε. Όταν έλεγε, που την επισκέφτεται ο Κύριος με το αριστερό χέρι στο κεφάλι και με το δεξί που της φύγει, θυμάστε τι λέει. Αναψύξατε με γλυκάσματα δυναμωτικά, τετρωμένη αγάπη σημεί εγώ. Δηλαδή νιώθω τόσο συγκλονισμένη από αυτή την αγάπη που δεν την αντέχω άλλο. Φέρτε μου λίγο, δροσίστε με, πνίγομαι, δεν μπορώ, καταραίω, δεν αντέχω άλλο. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Πού είναι το ζόρι? Ζορίζεσαι να σε αγαπάει κάποιος? Ζορίζεσαι να τη γεύεσαι την παρουσία σου? Ζορίζεσαι να τρως προβατίνα? Ζορίζεσαι? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι μας λείπει η γεύση. Και μου λέει ο Κύριος τώρα, ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει, ούτε άλλο, αλλά ουδέν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον, τι λοιπόν ευαυτίστητε? Το πνεύμα συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, μας είπε ο Κύριος. Διότι αν εγώ απέλθω, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει προς εσάς, ο Παράκλητος θα σας υπενθυμίσει και θα σας διδάξει όσα εγώ ελάλησα προς εσάς. Και αυτές οι υπενθυμίσεις και οι διδαχές είναι που κρατάνε τον άνθρωπο όρθιο και ελεύθερο. Γιατί λέει στον προφήτη Ισαΐα, και είναι σημαντικό αδέλφια να δουλεύουμε με το Πνεύμα το Άγιο και με τον Άγιο Λόγο του Θεού, λέει ότι ο ζυγός θέλει συντριφθεί εξαιτίας του χρίσματος. Υπάρχει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που απελευθερώνει τον άνθρωπο από έμονες ιδέες ή και από επιθυμίες που τον ηθούν προς την καταστροφή. Τον ελευθερώνει. Όταν, γι' αυτό λέει, η αγάπη του Θεού, πώς κλείνει ο Παύλος, τα ακροτελεύτια του Παύλου, η αγάπη του Θεού, η χάρη του Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών. Έχεις κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, γεύεσαι αμέσως την πατρική αγάπη, η οποία σε συγκινεί. Βρίσκεις χάρη από τον Χριστό. Τι σημαίνει βρίσκεις χάρη από τον Χριστό? Σημαίνει ότι ο Θεός δρά μέσα σου και για λογαριασμό σου. Προσευχόμουν τις προάλλες και ένιωσα μέσα μου να λαμβάνω μία πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Τι ακριβώς σημαίνει η χάρις του Θεού? Η χάρις του Θεού είναι μια εμπειρία ενός συγκεκριμένου εδαφίου. Και ποιο είναι αυτό το εδάφιο? Ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, το θέλειν και το ενεργήν, κατά την ευδοκίαν αυτού. Αυτό είναι η χάρις. Δηλαδή, ο Θεός να εργάζεται μέσα μου, αφού του δώσω εγώ πράσινο φως, εννοείται έτσι, να το ανοίξω ένα παράθυρο, έστω μια σχισμή. Ο Θεός μου δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται μέσα μου το θέλειν του και το ενεργήν του. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω κάτι που να μην είναι αμαρτία, αλλά τελικά να μην είναι συμφέρον μου. Να έρχεται ο Θεός μέσα μου και να εργάζεται το θέλειν του. Και τελικά να θέλω αυτό που θέλει εκείνος. Δηλαδή, να αναζητώ την ευτυχία μου, όχι στο δικό μου θέλημα, αλλά στο δικό του. Και μετά και το ενεργήν, γιατί μπορεί να θέλω. Πολλές φορές θέλησα να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να πω ότι τα κατάφερα πάντοτε. Όμως όταν ο Θεός ενεργεί και το ενεργεί, τότε αυτό που θέλω και δεν μπορώ το κάνω, γιατί αυτός με βοηθάει να το κάνω. Αυτό είναι η χάρις. Δηλαδή ο Θεός να μιλάει μέσα μου και από μέσα μου. Όχι μόνο να μιλάει μέσα μου, αλλά να μου μιλάει και από μέσα μου. Και να ενεργεί αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να ενεργήσω. Πώς το ενεργεί? Το ενεργεί πλημμυρίζοντάς με την αγάπη του. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι ισχυρά ως ο θάνατος, λέει η Γραφή. Έχει τέτοια δύναμη ανάφλεξης
Ορμητικοτάτη, φλόγες πυρός. Άμα είσαι τώρα με γεμάτος με φλόγες, όλο τρέχεις. Μπορείς να σταθείς. Άμα σε κατακλείζει αυτή η αγάπη, όλο να τρέχεις θέλεις. Όλο να υπηρετείς. Σίγουρα θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, αφού καίγεσαι. Καίγεσαι μέσα σου. Θυμάμαι εγώ όταν ήταν να αραβωνιαστώ τη βάσο που την αραβωνιάστηκα και τι, η αγάπη τώρα έτσι, γιατί μιλάμε για αγάπη. Μου έλεγε είμαι στην πλατεία Κανάρι, όχι στην πλατεία, πώς τη λέγανε εκείνη του στρατηγού, τέλος πάντων κάπου εδώ στα Πατήσια. Στην Καλάρι, μπράβο, στην Καλάρι. Εγώ εντωμεταξύ τώρα, εγώ γενικά είμαι από τη φύση μου λίγο τεμπελάκος ας πούμε, δεν δυσκολεύομαι να βάλω μπροστά το αυτοκίνητο και να πάω κάπου. Αυτά τα είχα ξεχάσει τότε. Γιατί, λέω, με περιμένει Βάσο. Θα πιούμε πορτοκαλάδα. Θα μιλήσουμε για το γάμο μας. Δηλαδή, ήταν μια κατάσταση, δεν κολλούσαμε πουθενά. Τι να. Μετά παντρευτήκαμε. Θυμάμαι, παντρευτήκαμε και ήξερα εγώ ότι στο τέλος του χρόνου θα απολυθώ. Μου το είχαν πει. Και εκείνη ήξερα ότι στο τέλος του χρόνου δεν θα έχει δουλειά. Γιατί ήταν φοιτήτρια. Και παντρευτήκαμε. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και δεν μας άφησε και ο Θεός. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ο άνθρωπος γεύεται. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη αγάπη, τη δική μου και τη βάζω. Για βάλε τώρα να σε αγαπάει ο Θεός. Για βάλε να σε αγαπάει ο Θεός, αλλά πες μου εσύ. Τι δεν μπορείς να κάνεις με την αγάπη του Θεού που να σου κατακαίει, να σε αναστατώνει αυτή η αγάπη. Τι δεν μπορείς να κάνεις, πες μου. Γι' αυτό και ο Παύλος, ακριβώς επειδή μέσα του κατακαίγεται από την αγάπη, τι είπε. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Και αλλού πάλι λέγει, πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είναι αυτή η αγάπη μέσα μας που εκδηλώνεται και μας αναστατώνει. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν της καρδίας ημών. Αλλά πώς. Δια Πνεύματος Αγίου. Χωρίς να δουλεύεις με το Πνεύμα το Άγιο δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που κινητοποιεί τα πάντα μέσα στον άνθρωπο. Εξυψώνει το λόγο. Αφαιρεί λογισμούς. Συντρίβει δεσμά. Είναι αυτό που λέμε. Ότι ο ζυγός θα συντριφθεί εξαιτίας του χρίσματος. Τώρα άλλα ήθελα να πω, άλλα λέω, αλλά και δεν θυμάμαι και που σταματήσαμε. Λοιπόν, στο 6 νομίζω σταματήσαμε. Άλλο δε έπεσε επί την πέτρα και αναφιέν εξηράνθη διότι δεν είχε ικμάδα. Τι σημαίνει δεν είχε ικμάδα? Δεν είχε δροσιά. Αν δεν έχει δροσιά άνθρωπος μέσα του, τότε ο λόγος δεν βρίσκει τόπο να δράσει. Και πότε ο άνθρωπος δεν έχει δροσιά? Δροσιά ο άνθρωπος δεν έχει πρώτον όταν δεν πληρούνται με Πνεύμα Άγιο. Γιατί η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Είναι αυτό που λέει στους ψαλμούς, αν θυμάστε. «Συ Κύριε ποτίζεις την γην διασταλακτής βροχής και εξομαλύνεις τους βόλους αυτής. Ο δε ποταμός του Κυρίου είναι πλήρης υδάτων». Άρα η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος είναι που δίνει την ικμάδα. Επίσης, για έναν άλλο λόγο που ο άνθρωπος έχει δροσιά είναι να έχει κοινωνία μεταλλήλων και να μην είναι κλεισμένος στον εαυτόν του. Είναι η κοινωνία μεταλλήλων αιτία δροσιάς? Ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ψαλμωδός. Λέει συγκεκριμένα, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικόμεν εν ομονία οι αδελφοί, διότι τούτο θέλει είστε ως υδρόσος του αερμών, η καταβαίνουσα επί των ωραίων του Ισραήλ. Εκεί διόρισε ο Θεός την ευλογία, δηλαδή την παρουσία του. Αν υπάρχει η παρουσία του Θεού, όλα τα αδιέξοδα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η παρουσία του Θεού υπερβαίνει τα πάντα. Όμως υπάρχει και άλλη αιτία που μπορεί κάποιος να μην έχει δροσιά ή να έχει, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια φέρνει δροσιά. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο προφήτης. Δεν θυμάμαι ποιος. Αλλά πάντως ένας προφήτης το λέει. Λέει συγκεκριμένα, επιστρέψατε προς εμέ και λάβετε με θεαυτούς λόγους μετανοίας. Και εγώ θέλω γιατρεύσει την αποστασία ημών και θέλω σας αγαπήσει εγκαρδίως και θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δρόσος εις τον Ισραήλ. Η μετάνοια λοιπόν φέρνει δροσιά. Δροσιά. Και τότε σε ένα τέτοιο περιβάλλον δροσερά εσωτερικό ή εσωτερικά δροσερό, να το πω καλύτερα, τότε ο λόγος πέφτει και αρχίζει και καρποφορεί.
Μετά λέει, άλλο έπεσε εις το μέσο των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε, απέπνιξαν αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό τον αγρό, αυτός ο αγρός δεν έχει τύχη κατάλληλης περιποίησεως. Είναι εγκαταλελειμμένος για κάποιον λόγο. Ίσως γιατί δώσαμε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Και όταν ο άνθρωπος δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα και αναβάλει, τότε ελπής αναβαλουμένη ατονίζει την καρδία. Γιατί τοποθούμενο όταν έλθει είναι δένδρο ζωής. Τι έχει συμβεί εδώ? Έχουμε αφήσει λοιπόν το αμπέλι μας, τον αγρό μας, χωρίς προσευχές, χωρίς νηστείες, χωρίς μελέτη του λόγου, χωρίς κοινωνία μεταλλήλων. Και όλα αυτά τι δημιουργούν? Δημιουργούν μια κατάσταση εσωτερική η οποία είναι ακατάστατη. Και λέει ο παροιμιαστής, αν θυμάμαι καλά, περιέβαινον των αγρών του οκνηρού και είδων και ειδού. Άκανθε είχον βλαστήσει στον αγρόν του, κνίδε είχον καλύψει το πρόσωπον αυτού, το δε λιθόφραγμα αυτού ήτο κατά και κρυμνισμένον. Τότε είδα και κατάλαβα, ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός. Αμέσως τότε έρχεται η πτωχία σου ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ένοπλο σανίρ. Δηλαδή, λίγο να χαλαρώσω, λίγο να αφαιθώ, λίγο δεν πειράζει από εδώ, λίγο δεν πειράζει από εκεί, αμέσως έρχεται η αιχμαλωσία. Ή θα πω κάτι που δεν πρέπει, ή θα επιθυμήσω κάτι που δεν με ωφελεί, κάποιον θα πληγώσω, κάποιον θα στενοχωρήσω, από κάτι θα δουλωθώ, από κάτι θα χαλαστώ. Άκανθε. Μιλάει ο Θεός, αλλά αυτός που την έχει την αγκαθιά δεν καταλαβαίνει ότι του μιλάει. Κάποτε έλεγα, λέω, Κύριε, δεν μου... ήμουν στην Κηφισιά όταν το έλεγα αυτό, πριν από 15 χρόνια. Λέω, Κύριε, δεν μου έχεις μιλήσει 8 μήνες. Και εκείνη την ώρα λαμβάνω μια πληροφορία, και πώς ζεις? Αν δεν σου πω μιλήσει εγώ 8 μήνες, πώς ζεις? Και τότε κατάλαβα, ξέρετε τι είχα στο νου μου? Δεν μου είχε μιλήσει ονομαστικά σε με προφητεία. Βεβαίως ο Θεός μιλάει ονομαστικά και πρέπει να το ζητάμε γιατί είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά δεν μιλάει μόνο έτσι. Κάθε μέρα μπορεί να μιλάει. Άμα ενώ μου μιλάει μια φορά στο οκτάμινο ή μια φορά στο τετράμινο, δεν γίνεται αυτό. Και να σας πω και κάτι, αδέρφια, είναι πολύ ωραίο να σου έχει μιλήσει εσωτερικά και μετά να σου μιλήσει και ονομαστικά και να έχουμε και συμμαρτυρία. Ωραία πράγματα. Λες εκεί, ζει ο Θεός. Ζει ο Θεός. Άγκαθες λοιπόν. Και έπεσε άλλο στην γη την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ποια είναι η αγαθή γη? Η αγαθή γη είναι αυτή η οποία έχει δουλευθεί, έχει σκαφθεί. Ο ιδιοκτήτης της την έχει παραδώσει στο άρωτρο του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αυτό που λέει στον προφήτη η Ιερεμία. Τι λέει στον προφήτη η Ιερεμία? Αρωτριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς πρώτα και μη σπέρνετε μετά των ακανθών. Δηλαδή, η σπορά να γίνει όχι πάνω σε αγκάθια, πηγαίνε να πληρωθείς με πνευμάγιο. Έλα λίγο νωρίτερα στην εκκλησία να πληρωθείς με πνευμάγιο και έλα να μου πεις εσύ μετά τι κήρυγμα θα ακούσεις. Και έλα να μου πεις εσύ αν δεν θα σου μιλήσει ο Κύριος. Θα μου πεις, και τώρα που ίσως δεν είμαστε τόσο σε αυτή την προσπάθεια, δεν μας μιλάει? Μας μιλάει, αλλά όχι όπως θέλει να μας μιλήσει. Πριν από χρόνια είχα δει έναν ύπνιο που αφορά την εκκλησία εδώ της Κηφισιάς. Είχα δει κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων ότι από εδώ πέρα υπήρχε μια καταπακτή και κατέβαινε μια σκάλα και άκουσα τη φωνή του Κυρίου. Έρχεται καιρός και ήδη είναι όπου ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβαίνει και θα μιλάει. Πιστεύω όμως ότι θα κατεβαίνει και θα μιλάει γιατί θα είμαστε στα γόνατα. Το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω ότι θα δούμε θαυμάσια λίγο πριν την αρπαγή της εκκλησίας. Αλληλούια. Χρειάζεται και από μέρους μας μια προετοιμασία. Όχι ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα. Να σας πω κάτι. Μια φορά προσευχόμουνα και έλαβα μια πληροφορία σε ένα ερώτημα που με βάραινε. Λέω, Κύριε, αν εγώ είναι για να ακούσω τη φωνή σου, να ανέβω επάνω στο όρος, χαιρετίσματα. Δηλαδή, πόσες... Εντάξει, να το κάνω μια φορά. Μπορώ να το κάνω κάθε μέρα εγώ αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ, ο νους μου διασκορπίζεται, η καρδιά μου χαλάει, πολλές φορές ατονώ, άλλες... Εντάξει,
κάποια στιγμή να ανέβω, κάποια στιγμή μπορεί και να ανέβω, αλλά πώς μπορώ να ανέβω? Δηλαδή, άμα είναι να ακούω τη φωνή σου, να ανεβαίνω στο όρος. Και εκείνη την ώρα μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι η δουλειά σου να ανέβεις στην κορυφή του όρους, η δουλειά σου να έρθεις μέχρι τους πρόποδες και να προσπαθήσεις να ανεβαίνεις. Τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Και ησύχασα και από τότε απαλλάχθηκα από το άγχος να γονατίζω για να πληρωθώ πιεστικά με Πνεύμα Άγιο. Όχι. Γονατίζω να δοξάζω το Θεό, δοξάζω το Θεό, Κύριε με πληρώσεις, δεν με πληρώσεις, δόξα στο όνομά σου, και έρχεται ο Θεός και πληρώνει. Αυτό είναι. Δόξα να έχει ο Κύριος. Ταύτα λέγον εφώναζε, ο έχονότα δια να ακούει, να ακούει. Ο Θεός μιλάει, το θέμα είναι ποιος προσέχει. Ο Θεός έρχεται στη συνάντηση του ανθρώπου, αλλά ο Θεός βρίσκεται σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια. Αυτή είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Ο σπόρος είναι αυτό που προσπαθεί να σου πει. Αυτό καταρχάς είναι ένας σπόρος, δηλαδή εκ πρώτης όψεως δεν γεμίζει το μάτι. Γιατί ο άνθρωπος θέλει άλλα πράγματα, πιο φαντασμογορικά. Έλα όμως που ο Θεός τη μεγάλη καρποφορία την κάνει με έναν σπόρο, ο οποίος στα μάτια του ανθρώπου φαίνεται, αλλά δεν είναι ασήμαντος. Και όμως αυτό το μικρό σποράκι έχει τέτοια δύναμη ώστε να κάνει άνω κάτω όλη την οικουμένη. Είναι αυτό που προσπαθεί να σου πει ο Θεός. Είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος που έγινε σάρξ. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει, και τι να σπείρει? Τον λόγο του, δηλαδή να δώσει, να προσφέρει τον εαυτόν του. Όχι σαν μια προφορική αλήθεια, αλλά σε ένα προσωπικό βίωμα. Ξέρετε κάτι, αδέλφια, δεν ελευθερώνουν οι αλήθειες ως κάτι το οποίο διατυπώνεται απλά και μόνο με ανθρώπινες λέξεις. Εκείνο που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι η εμπειρική αλήθεια. Είναι ο Χριστός. Ποιος είναι η αλήθεια? Εγώ είμαι και η οδός και η αλήθεια και η ζωής. Άρα η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δηλαδή είναι μια προσωπική συνάντηση. Και ο λόγος του Θεού αυτό ακριβώς μας οδηγεί δι' Αγίου Πνεύματος σε αυτό το πρόσωπο. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο όταν θα έρθει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή στην εμπειρία του Χριστού σαν πρόσωπο, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην ψυχή μας. Αυτό το λόγο τώρα, καταρχήν που δεν μας γεμίζει το μάτι, αυτό είναι που πρέπει να αξιολογηθεί. Δεν μπορεί να τον αξιολογήσει όμως μια γη, μια καρδιά, η οποία δεν έχει προετοιμαστεί, δεν έχει αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να τη δουλέψει και να την πληροφορήσει για αυτό το οποίο ακούει. Γιατί ο Σπύρον είναι ο Χριστός. Και το Πνεύμα το Άγιο τι λέει? Το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσει περί εμού. Δηλαδή ο Χριστός μπορεί να μιλάει. Εάν δεν μαρτυρήσει ο Παράκλητος, θα νομίζω ότι μιλάει ο άνθρωπος. Και έρχεται τώρα ο Παύλος και λέει, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί εσείς δεν δεχθήκατε το Λόγο του Θεού σαν Λόγον ανθρώπων, επειδή τον κηρύττουν άνθρωποι, αλλά τον ακούτε σαν Λόγο Θεού, μέσα από ανθρώπους, αλλά Λόγο Θεού. Είναι ύψιστη αποκάλυψη κάποιος από κάτω από το ακροατήριο να πιστεύει, και όχι να πιστεύει απλά, να γεύεται ότι του μιλάει ο Θεός μέσα από ανθρώπινα χείλη. Είναι ανάλογη αποκάλυψη με την αποκάλυψη που έχουμε κάθε Κυριακή πρωί, αν όντως την έχουμε. Δηλαδή ότι αυτός ο άρτος και αυτός ο ίνος δεν είναι άρτος, δεν είναι ίνος, αλλά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού δια της πίστεως. Είναι ανάλογη αποκάλυψη, με ανάλογη δύναμη, με ανάλογη ζωοποίηση. Αυτά όμως γίνονται με προετοιμασία. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, πληροφορεί, και τότε ο Λόγος του Θεού γίνεται ενεργός. Δεν είναι, σε μένα γίνεται ενεργός. Σε σένα μπορεί να είναι, σε μένα δεν είναι. Τώρα όμως είναι και σε μένα. Οι σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Καλό πράγμα να είμαστε οι ακούοντες, αλλά πώς είμαστε ακούοντες? Γιατί έπειτα έρχεται ο διάβολος. Εμείς ακούμε, το έπειτα είναι το θέμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει έπειτα. Τώρα ακούμε το Λόγο του Θεού, μας αρέσει. Έπειτα που θα βγούμε έξω, τι γίνεται? Εκεί είναι τώρα το θέμα. Και λέει, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από τις καρδίες αυτών, δια να μην πιστεύσωσιν και σωθώσιν. Άρα το έπειτα εξαρτάται από το πριν. Για να μην βρει ο διάβολος τη σπορά στην επιφάνεια και μου την αρπάξει,
πρέπει αυτή η σπορά, αυτός ο λόγος, να μπει μέσα στην καρδιά. Αν μπει μέσα στην καρδιά, ο διάβολος δεν μπορεί να μου την αρπάξει. Αν είναι στην επιφάνεια, μου τη βουτάει. Ποιος θα μου τον βάλει αυτό το σπόρο μέσα στην καρδιά? Υπάρχει άλλος αρμόδιος και καλύτερος αρμόδιος από τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας? Να γιατί λέμε, αδέλφια, στα γόνατα από πριν, όταν ακούγεται ο λόγος του Θεού, και να ακούσουμε το λόγο του Θεού πληρωμένοι, αν είναι δυνατόν, με πνεύμα Άγιο. Μετά λέει, η δε επί της πέτρας είναι εκείνη ήτινες όταν ακούωση με τα χαράς δέχονται το λόγο. Γιατί? Γιατί σου λέει, υπάρχει προοπτική. Να μου μιλάει ο Θεός, να με θεραπεύει ο Θεός, να μου βρίσκει δουλειά ο Θεός, να μου χαρίζει τα αναγκαία, να μου δίνει υποσχέσεις, να μου δίνει αιώνια ζωή. Ποιος δεν χαίρεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Το πρόβλημα όμως είναι ότι μετά αυτοί, λέει, ρίζα δεν έχουν. Και γιατί δεν έχουν ρίζα? Γιατί είναι μόνο της ακρόασης. Και της ακρόασης, μάλιστα, για να ακούσουν αυτό το οποίο θέλουν, όχι για αυτό το οποίο τους χρειάζεται πραγματικά. Δεν δούλεψαν, δηλαδή, εις βάθος με τον εαυτόν τους. Δεν καλλιέργησαν το αμπελάκι τους. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να αφήσουν το Άγιο Πνεύμα να οργώσει ως ινή το χωράφι και να αφρατέψει το έδαφος. Δεν υπάρχει ρίζα, δεν υπάρχει βάθος. Δηλαδή δεν έχουν βαθύτερους προβληματισμούς. Είναι απλά ο Κύριος να με θεραπεύσει και απλά ο Κύριος να μου βρει μια δουλειά. Αυτά είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι το άπαν. Όταν ο λόγος διεισδύσει μέσα στον άνθρωπο και τον πλημμυρίσει η παρουσία, η βεβαιότητα του Θεού, τα υπόλοιπα δεν τα έχει αναλάβει ήδη ο Θεός. Δεν λέει ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεντε ημίν. Αυτό λέει. Δεν έχουν ρίζα. Λέει στον Ιώβ, η ρίζα μου ήτο ανοιχτή προς τα ύδατα και η δρόσος αυτού διενυκτέρευε εν της κλάδης μου και η δόξα μου ανανεούτο εν εμή. Άρα είναι μια ρίζα η οποία είναι κατευθυμένη πού? Στα ύδατα. Ο μελετών των νόμων του Κυρίου ημέραν και νύχτα θέλει είστε ως δέντρων πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων. Και ακίζουν εκεί τώρα οι υποσχέσεις του Θεού. Θα δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Ανακάμπτει αμέσως. Και πάντα όσα αν πράττει ευωδούστε. Επειδή πέρασε η ώρα, θα μείνουμε εδώ. Ο Κύριος να ευλογεί.